Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε? Εγώ είμαι μια χαρά, ξύπνησα, είμαστε 2 μέρες μετά εδώ το υαλουρονικό στα χείλια. Τα χείλια μου είναι okay, έχουν εδώ τη μελανίτσα, βάζω άρνικα κρεμούλα, θα περάσει μια χαρά, τα μάτια όπως βλέπετε καλά πάνε. Φίλοι μου σε έξαρση μόνιμα, μπαίνει, βγαίνει στον κήπο. Είπα σε αυτό το vlog να σας ενημερώσω για την προετοιμασία που κάνω για το ταξίδι στη Νέα Υόρκη, για την επιστροφή μας στη Νέα Υόρκη. Θα είναι το πρώτο ταξίδι της Άριας αυτό, οπότε έχω πάρα πολύ άγχος. Έχω προσπαθήσει να τις μάθω το κλουβί μεταφοράς. Τη βάζω λίγες ώρες κάθε μέρα και τα τελευταία βράδια προσπαθώ να κοιμηθεί όλο το βράδυ εκεί. Κάποιες φορές δεν τα καταφέρνω γιατί κλαίει πολύ, οπότε τη βγάζω και κοιμόμαστε αγκαλιά. Αλλά γενικά περνάει πολλές ώρες εκεί, γιατί όσο να το πεις, 15 ώρες θα μείνει στο κλουβί. Θα τη βγάλω βέβαια στη Ζερίχη, ταξιδεύω μέσω Ζερίχη. Οπότε τη βγάλω στη Ζερίχη και μου είπε να την ταΐσω και ο γιατρός, ο κτηνίατρος. Λίγο για να την κρατήσει. Θα δούμε τώρα. Σήμερα είμαστε μία μέρα πριν, αύριο φεύγω. Της έδωσα το κανονικά το γεύμα της το πρωί. Μετά θα της ξαναδώσω το απόγευμα στις 6 και μου είπε ο γιατρός θα της δώσω κι άλλο ένα γεύμα 11-12. Και ταξιδεύουμε 9 παρά αύριο το πρωί, οπότε θα φύγουμε από το σπίτι κατά τις 6.30. Να την κρατήσει μέχρι το πρωί και μετά θα την ξαναταΐσω στη Ζηρίχη. Θα δούμε τι θα γίνει. Γενικά δεν είναι πολύ ζουρλή. Κοιμάται αρκετές ώρες όπως όλα τα κουτάβια, δεν παραπονιέται πάρα πολύ, αλλά έχω άγχος μην αρχίζει και κλαίει μέσα στο αεροπλάνο. Θα πάρω σίγουρα και τρίτς και αυτά προκανίζει τα δόντια της που την ηρεμεί κιόλας και ελπίζω να τα πάμε μια χαρά. Παρεμπιπτόντως τούτο εδώ, το έχω σάκυρα εκεί, δεν θα είναι μόνιμα στον τοίχο, είναι μόνο του σε την καλεμιά στον κάμπο, γιατί έβγαλε το μεγάλο κάδρο που είχα της Νέας Υόρκης, το οποίο το είχα από όταν σπούδαζα στην Πάτρα πρώτο έτος, τύπου το βαρέθηκε η ψυχή μου. Επίσης τότε δεν έμενα στη Νέα Υόρκη, οπότε είχα Νέα Υόρκη παντού. Τώρα που μένω στη Νέα Υόρκη, ναι, εντάξει, δεν θέλω Νέα Υόρκη παντού. Για να δούμε τι κάνει το τερατίνι μου στον κήπο. Άρια, πού είσαι, Νάτι, Νάτι. Πού είσαι, ρε, πού είσαι? Εγώ, παντόφλα, πιτζάμα. Τι είναι? Τι είναι τέρας, τέρας? Ήσυχα, κάτσε, κάτσε. Μπράβο, αριάκι μου. Δείτε εδώ κατάσταση, τι μου έχει κάνει στη ζακέτα. Άκλειφτη, μόνο για μέσα στο σπίτι. Ήσυχα. Ήσυχα. Προδείξουμε καλή διαγωγή στον κόσμο. Ήσυχα. Τρελαίνεται με το κήπο. Πάει πέρα, δόθε. Τρέχει, κάνει, ράνει. Πού είναι τα παιχνίδια σου? Ε? Ήρθε το φαΐ μου, pancakes bueno με πραλίνα και μπισκότο, ο καφές μου. Όπως βλέπετε εδώ πάλι I love New York, γιατί τότε δεν ήξερα, μέχρι που έμενα στη Νέα Υόρκη. Όχι, η Νέα Υόρκη, θα σας τα πω σε άλλο βίντεο, είναι πόλη αγάπης και μίσους, δεν υπάρχει μέση λύση. Την αγαπάς και τη μισείς ταυτόχρονα. Ας φάω το pancakes μου λοιπόν. Είχα γεμάτη μέρα και επεισοδιακή. Με ξέρασε η Άρια με στο αυτοκίνητο, λίμπα. Γενικά το στομάχι της είναι ακόμα πάρα πολύ ευαίσθητο. Έψαχνα 15 φαρμακεία να βρω πριν περάνει, είναι σε έλλειψη. Φυσικά, οπότε ψάχνω εγώ κάτι, είναι πάντα σε έλλειψη στα φαρμακεία. Τελικά ευτυχώς η φίλη μου η Πέγγι, σ' αγαπώ, μέσωσε. Μου έδωσε λίγα πριν περάνει να πάρω μαζί, να δώσω και στο σκύλο, διότι με καταξέρασε. Πριν βασικά οπουδήποτε και αν πηγαίνουμε με το αυτοκίνητο και εταιρεία να νοσοκών διαδρομή να είναι, θα ξεράσει. Οπότε, ναι μεν θα περάσουν 8 ώρες μέχρι να ταξιδέψουμε, αλλά καλό θα είναι να μην ξεράσει μας το αεροπλάνο, γιατί θα φάω φρίκι εγώ. Λοιπόν, έβαλα κραγιόνι, τρομάρα μου, σετ με το μουστάκι, για να δω πως φαίνονται τα χείλια, πολύ μ' αρέσουν, μιας και... Είδατε πριν αυτό εδώ το μόνο του, να σας δείξω και την εικαστική παρέμβαση της Στέλλας. Στέλλα είναι η μαμά μου. Μέσα στο δωμάτιό μου στον τοίχο έχει στο πουθενά μια άκυρη μικρή εικονίτσα. Μόνη της. Ορφανή. Και ξέρετε, δεν είμαι κατά τον εικόνα. Αλλά να έχεις, ρε παιδί μου, μία κάπου που να στέκει. Τώρα εκεί πάνω στον τοίχο, δίπλα από μια βιβλιοθηκούλα,
άκυρη μία εικονίτσα είναι λίγο αστείο, το λες. Το λες, το λες. Λοιπόν, το τερατίνι μου είναι στο κρέι της. Θα της δώσω CBD oil, δηλαδή cannabis, για να είναι ήσυχη αύριο. Γενικά της δίνω τις τελευταίες μέρες. Πήρα οδηγίες από τον άνθρωπο που το πήρα στο κοροπή. Το παίρνει μια φίλη μου και την έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Οπότε είπα να το δοκιμάσω στο σκύλο. Υπάρχει και ειδικό για σκύλους, βασικά το ίδιο είναι. Απλά βάζω ένα σκύλο απ' έξω φωτογραφία. Μάρκετινγκ, τέλος πάντων. Είναι φυτικό, δεν ήθελα να τη δώσω ερμηστικό. Και ο γιατρός μου είπε ούτε καν. Δεν είναι σκύλο, μου λέει, που να θέλει ερμηστικό. Και γενικά με το ερμηστικό γίνεται τελείως τέζα. Τα μπορεί να τη φύγουν τσίσα γιατί δεν τα ελέγχει. Δεν ήθελα να τη το κάνω αυτό. Οπότε ψάχνω έναν τρόπο λίγο να την κρατάω χωρίς άγχος. Για το ταξίδι. Μην πάθει πανικό. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι πολύ γκρινιάρα. Αλλά μην πάθει πάνικ. Έτσι να είναι πιο ήρεμη, να μην έχει άγχος. Χωρίς να είναι ναρκωμένη. Είμαι ερμηστικά, δεν ήθελα. Αυτά. Δύσκολο πράγμα να έχεις κουτάβι. Παιδιά, σαν να έχεις παιδί. Έχω ετοιμάσει εδώ χαρτιά. Πήρα το τεστ του κορονοϊού. Έγραψε βεβαίωση για το αεροδρόμιο. Και ωραίο πλάνο, καθόλου δεν τονίζει το προγούλι μου. Έγραψε βεβαίωση για το αεροδρόμιο. Έχω εδώ ολόκληρο φάιλ. Ολόκληρο φάκελο ταξιδίου, παιδιά, τι ξεφτύλει. Λοιπόν, εκτύπωσα κάτι χαρτιά που θέλει για την Αμερική. Passenger disclosure and attestation to the United States of America. Είπες, τρεις σελίδες, παπαριές. Υπέγραψα κιόλας ότι έχω τεστ αρνητικό. Δεν του φτάνει μόνο το τεστ αρνητικό. Μετά μπήκα και online και έκανα, συμπληρώσα μια φόρμα που λέει εκεί με ποια πτήση πας. Και δεν ξέρω αν ήταν υποχρεωτική ή αν ήταν μόνο αν ταξιδεύεις από άλλα state. Εγώ την συμπλήρωσα για καλό και για κακό. Μην έχουμε θέμα, δεν θα το αντέξω. Και τάρι, έχω πάρει τώρα τις άριες τυχεροπροσκευή μωρομάντιλα για πάνε ενδεχόμενο. Δύο πάνες που τις έχω ψεκάσει με το πρέι που είναι ενθαρρύνει να πηγαίνει εκεί για να την απλώσω κάποια στιγμή που θα τη βγάλω από το κλουβάκι μπας και θέλει να κατουρίσει και αν δεν καταφέρω να τη βγάλω από τα αεροδρόμια έξω. Πήρα λίγα τρίτς, πήρα αυτά που ροκανίζει τα δόντια. Θα πάρω και λίγα κουρκουμπίνια από την τροφή για να ντεΐσω στη ζυρίχη. Και ο Θεός βοηθός η Παναγιά μαζί μας, κόσμο. Έχω αγχωθεί. Νομίζω θα πάρω κι εγώ CBD oil, να είμαστε μαστουρωμένες και δύο. Όχι, εντάξει, δεν είναι το ίδιο, πλάκα κάνω. Είναι φυτικό, δεν παθαίνεις κάτι, δεν είσαι μαστουρωμένη, απλά δεν είσαι αγχωμένη. Σε κρατάει πιο ήρεμη. Αυτά είναι νόμιμο. Καθόλου νόμιμο από νόμιμο μαγαζί και τα πάντα όλα σωστά. Ξηγούμεθα να μην παρεξηγούμεθα. Πάρα πολύ μου αρέσουν τα χείλια με το κραγιόν. Βέβαια είμαι σαν την τρελή του χωριού συνήθως, αλλά τέλος πάντων. Βλέπω Masterchef. Να σας δείξω το κλουβάκι ταξιδιού. Αυτό ήταν το κλουβάκι ταξιδιού. Της έχω βάλει μέσα ένα κουκλάκι της και μια κουβέρτα. Λεοπάρ την έβαλε για το σκύλο και της αρέσει και κοιμάται εκεί και με αυτή μπορεί να σκεπάσω και το κλουβάκι για να μην βλέπει κόσμο και ταράζεται. Φτάσαμε στη Ζυρίχη κόσμο. Το κορίτσι μου έκατσε ήσυχα σε όλη την πτήση μέχρι εδώ. 2,5 ώρες πλάς. Τώρα να δούμε τι θα γίνει στη μεγάλη του πτήση. Τώρα θα την ταΐσω λίγο για τη λιμοκτονία από χθες το βράδυ. Αυτά. Είχα πάρα πολύ άγχος και δεν τράβηξα πλάνα μέχρι εδώ. Λίγο στην προσγείωση. Αυτά. Καλή μισή λίγο. Μου δίνει φυλάκια. Της έδωσε λίγο φαγητό. Και λίγο νεράκι. Απλώς εδώ και την μπάνα. Πας και κάνει τίποτα. Περιμένουμε. Απλά είναι 20 άτομα, πιάσα μία τετράδα. Την έβαλα, άνοιξα και την απέκταση για να κοιμηθεί το κορίτσι μου, κυρία. Γεια σας. Έχω 2 ώρες ακόμα για το ταξίδι. Έχω πλούσει στην καρύδα μου. Έχω ξεραθεί στον ύπνο. Το κορίτσι μου είναι ήσυχο, κοιμάται. Όλα μια χαρά. Μία ώρα ακόμα, παιδιά. Και από πίσω να φαίνεται η Γιώνα, να φαίνεται το Μανχάταν. Όλα αυτά εδώ κατέβα να δούμε. Μα
Φτάσαμε, κόσμε. Πέρασε τον έλεγχο, μου κρατήσαν το διαβατήριο και το διαβατήριο της Άριας με το βιβλιαριό της για περαιτέρω έλεγχο, να δούμε αν έχει κάνει όλο το εμβόλιο κτλ. Με ρώτησε πόσο μηνών είναι κτλ. Λίγο περίεργος, αλλά whatever. Και τώρα περιμένουν να βγουν οι βαλίτσες. Να φύγει λίγο η βαλίτσα για να πάω να πάρω το διαβατήριο μου και τις Άριες γιατί έχω αγχωθεί. Φτάσαμε σπίτι, τελικά τίποτα, πήγα και πήρα τα διαβατήρια, με ρώτησε απλά ο άνθρωπος εκεί πότε έκανε το εμβόλιο της Λίσας, το πατινίκι όλα στο βιβλιάριο, γραμμένα, με ρώτησε τι ράτσα είναι, του λέω με έκαψες, είναι μίξ λέω, Θεός και ψυχή του, ήρθε τη χάιδεψε, ευγενέστατος, μας άφησε να φύγουμε, μείον 3 βαθμούς νομίζω σήμερα μέρα στη Νέα Υόρκη. Λέω που ήρθε Παναγία μου χιόνια και στη Ζυρίχη μείον 10, τέλος πάντων, καλά. Είμαστε σπίτι. Το κορίτσι μου εδώ παίζει με το καινούργιο της παιχνίδι, το Donuts. Αυτό το φέραμε από την Ελλάδα. Ανοίξαμε το καινούργιο της παιχνίδι που είχα παραγγείλει από το Amazon. Θα σας δείξω και όλα, σας κάνω μεγάλο unboxing για το τι έχω παραγγείλει από το Amazon και γενικά. Και για το σκύλο και για μένα. Αυτά. Σας αφήνω γιατί είμαι πτώμα. Πάω να κάνω μπάνιο, να βγάλω τα ρούχα, να τα πετάξω στα απλήτα. Μεγάλο το ταξίδι Αθήνα Αμερική, αλλά μια χαρά ήταν το κορίτσι. Α, της έβαλα μια πάνω στο αυτοκίνητο γιατί γκρίνιαζε και τελικά ξέρασε και κατούρισε. Δεν άντεχε άλλο το καημένο, λογικό. Οκ, μια χαρά, ήρθαμε, την τάισα μόλις φτάσαμε. Μια χαρά. Αν έχετε καμιά ερώτηση, εγώ της είχα κάνει όλα τα εμβόλια. Έβγαλα διαβατήριο βιβλιάριο που είναι 2-1, την έχω τσιπαρισμένη. Πρέπει να έχεις κάνει το εμβόλιο της Λίσας τουλάχιστον 21 μέρες πριν το ταξίδι. Νομίζω αυτά. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Και να έχεις συμπληρώσει τους 3-4 μήνες ζωής. Αυτό ήταν το vlog μας για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε, να πήρατε μια ιδέα πώς είναι να ταξιδεύεις με ένα κουτάβι από την Ελλάδα στην Αμερική και τι χρειάζεται να κάνεις πιο πριν. Και τέτοια, αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και subscribe στο κανάλι μου, βαρέστε και τα κουδούνια να βλέπετε πότε ανεβάζω βίντεο. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, μέχρι τότε μην ξεχνάτε να χαμογελάτε και να αγαπάτε τον εαυτό σας λίγο παραπάνω κάθε μέρα. Γεια σας από μένα και την Άρη.